Πριν από 2 χρόνια, ο Μανώλης Μητσιάς μου ζήτησε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στον μεγάλο μας ποιητή και στιχουργό, τον Νίκο Γκάτσο, γιατί ο Νίκος Γκάτσος είναι ένας δάσκαλος για όλους μας και για μένα από την εφηβεία μου, όταν ανακάλυψα ότι κάποια τραγούδια που ψιθύριζα ακόμα από τα παιδικά μου χρόνια ήταν δικά του, ήταν δική του στίχη. Είχε έναν τρόπο με μια απίστευτη έτσι δωρικότητα και ευθυβολία να βρίσκει την κατάλληλη λέξη που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή του Έλληνα. Είναι μια συναυλία σήμερα, μια βραδιά αφιερωμένη σε έναν μεγάλο Έλληνα ποιητή και στιχουργό, σε έναν μεγάλο Έλληνα θα έλεγα, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά πράγματα της Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο Νίκος Γκάτσος, ο οποίος ζωγράφησε με το στίχο σου μουσικές μεγάλων Ελλήνων συνθέτων, όπως το Μανώλη Χατζηδάκη, το Μικη Θεοδωράκη, το Σταύρο Σαρχάκου, το Δήμο Μούτσι, το Λουκιανό Κυλαϊδόνη, το Ηλία Ανδρεόπουλο, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι οποίοι έχουν ολοποιήσει τους στίχους και μου δώσανε στιγμές εφορίας, χαράς, αλλά πάνω απ' όλα πολιτιστικής ανόδου του τόπου μας. Σαν να αγγίζει έτσι αυτές τις βαθύτερες χορδές του Έλληνα. Βλέπω ανθρώπους να φεύγουν με μάτια βουρκωμένα, όπως είναι και ο τίτλος ενός από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια. Κυριολεκτικά βουρκωμένα μάτια, γιατί συγκινούνται βαθιά από όλο αυτό το μεγαλείο, το βάθος, την αίσθηση της ελευθερίας, αυτού του ύμνου, στη φύση, στον έρωτα, στην αγάπη, στην ανθρωπιά, στα ωραία συναισθήματα δηλαδή, στα ωραία στοιχεία που έχει μέσα του ο Έλληνας και κάνει τον κόσμο έτσι περήφανο, τον στηρίζει δηλαδή σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Και φεύγουν έτσι και με όλες αυτές τις υπέροχες μελωδίες με ένα αίσθημα σαν να πετάνε. Έχει ανέβει δηλαδή το ηθικό και μας το λένε και για καιρό μετά ότι κουβαλάνε αυτή τη βραδιά μέσα τους. Και για μας βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να συνεισφέρομαι έστω και λίγο σε αυτό. Νομίζω πως ό,τι καλύτερο είχε με επιθήξει πολιτιστικά η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω πολλά λόγια να πω, νιώθω τυχερός για άλλη μια φορά. Και εδώ πέρα βέβαια στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης δίνω τα συγχαρητήρια, γιατί για αυτές τις εκδηλώσεις έχει φτιαχτεί να ακούγονται μουσικές και στίχοι αυτής της αξίας. Και εδώ πέρα ο χώρος βέβαια ο εξωτερικός, ο οποίος είναι μαγικός, είναι ό,τι πρέπει να σορτεί για τη βραδιά του Γκάτσου.